Ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου η συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας. Η βιομηχανική ντομάτα είναι μια καλλιέργεια η οποία σε καλές συνθήκες σύμφωνα με τους παραγωγούς μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά ωφέλη. Όταν το χωράφι λοιπόν είναι έτοιμο και η θερμοκρασία του εδάφους είναι πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου, μπορούν να προχωρήσουν στη σπορά. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα όμως για την απόδοση είναι η άρδευση που επηρεάζει σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας. Για την ακρίβεια, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να γίνονται τακτικά ποτίσματα και όχι όλη η απαιτούμενη ποσότητα σε μία μόνο δόση. Έχει ξεκινήσει η συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας από τις 22 Ιουλίου. Οι ποσότητες, οι οποίες έχουμε συμφωνήσει και η ροή απορφάται από τις βιομηχανίες, ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε χρονιά, μπορώ να πω, λόγω της προημάδας η συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας. Βρισκόμαστε στο 50%. Δυστυχώς όμως οι φόβοι μας επιβεβαιωθήκανε και αυτή τη στιγμή στις μεσοόψιμες φυτεύσεις φαίνεται το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει ο καύσωνας, και αυτό είναι ότι έχουμε ηλιοκαμμένες ντομάτες και έχουμε και πάρα πολλούς χαμένους σταυρούς, τους οποίους αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί κατακόρυφα οι παραγωγές. Έχει γίνει η αναγγελία από πλευρά του ΕΛΓΑ, οι εκτιμητές βγαίνουν έξω και καταγράφουν το ποσοστό της ζημιάς και είμαστε σε μια επαφή με τον ΕΛΓΑ ώστε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος της συγκομιδής το πρόβλημα το οποίο προέκυψε από τον καύσωνα. Εγώ νομίζω ότι αγγίζουμε το 35-40%, δηλαδή θα δούμε χωράφια που στις πρώιμες φυτεύσεις να έχουμε 12 και 13 τόνους στο στρέμμα και θα πάμε στους 7-6 τόνους στις όψιμες φυτεύσεις. Η συγκομιδή της ντομάτας πάντως αρχίζει συνήθως 20 με 25 Ιουλίου για τις πρώιμες ποικιλίες και τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο συγκομίζεται ο κύριος όγκος της παραγωγής που προέρχεται από τις μεσοπρώιμες ποικιλίες.